Άρνος και μπροστά μας, παιδιά, μία άσκηση, η οποία λέει το εξής. Να μελετήσει τελείως προς τη μονοτονία τη συνάντηση F. Με τύπο αυτόν. Μονοτονία, παιδιά, τι σημαίνει. Μία συνάντηση, λέμε ότι περπάτα, έχει αυτή την καμπύλη, η οποία έχει ένα σταθερό ρυθμό. Δηλαδή, ή κινείται αυξητικά ή μειωτικά. Φθήνει, έτσι. Μονότονη, βαρετή. Ακολουθεί συνέχεια τον ίδιο ρυθμό. Η άσκηση λέει, παιδιά, να μελετήσουμε τη μονοτονία. Δηλαδή, να μελετήσουμε ουσιαστικά για ποιες τιμές στοχεί αυτή η συνάντηση. Είναι η αύξουσα, ανηφορική δηλαδή, ή φθήνουσα. Ωραία. Πώς το κάνουμε αυτό, παιδιά? Προσέξτε. Πρώτα απ' όλα, θα πάμε στην πλήρη 12 στο λογισμό και θα μελετήσουμε πολύ πολύ καλά τι, το κεφάλαιο τι, το κεφάλαιο 4.1, μονοτονία και ακρότητα. Μονοτονία και ακρότητα, δηλαδή, παιδιά, μέχρι και το παράδειγμα 0.4. Τι κάνουμε, παιδιά, συγκεκριμένα? Απαραίτητο εργαλείο για να μελετήσω μία συνάντηση προς τη μονοτονία της και να βρω τα διαστήματα στα οποία είναι είτε αύξηση είτε φθήνουσα, είναι να βρούμε την πρώτη παράγοντα. Την παραγωγή σου. Οπότε σε αυτό, παιδιά, μας χρειάζονται οι κανόνες και το τυπολόγιο παραγωγής. Πάμε το καθένα. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πολλαπλασιασμό. Αυτό επί αυτό. Πολλαπλασιάζω, μάλλον παραγωγίζω το γινόμενο δύο συναντήσεων. Αυτό, παιδιά, γίνεται με τον εξής κανόνα. Όταν έχεις το γινόμενο δύο συναντήσεων και το παραγωγίζεις, πρώτα παραγωγίζεις τη μία επί την άλλη σκέτη. Συν αφήνει τη μία σκέτη επί παραγωγή στην άλλη. Δηλαδή η παράγωγος πηγαίνει, παιδιά, να αλλάξει. Για να το γράψουμε αυτό αναλυτικά. Άρα έχουμε 2 τρίτα χ τρίτης μείον 3 χ τετράγωνο και 4 χ παράγωγος επί το λογαριθμό το αφήνω στην ισχύα του. Συν 2 τρίτα χ τρίτης μείον 3 χ τετράγωνο και 4 χ επί την παράγωγο του ελέγχη του λογαριθμού. Ωραία. Λοιπόν, και τα άλλα, παιδιά, τα παραγωγίζω κομματιαστά. Δηλαδή, η παράγωγος του 11 ένατα χ τρίτης είναι 11 ένατα επί 3 χ δευτέρας. Η παράγωγος του 6 χ δευτέρας είναι 6 επί 2 χ. Η παράγωγος του 10 χ είναι 10 επί 1 που είναι παράγωγος του χ, ενώ το 9 έχει παράγωγο 0. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, παραγωγίζοντας δυνάμεις με τον κανόνα του χ στην κάπα. Πάμε. Πολύ καλά, δεν πάμε. Μια χαρά. Πάμε να παραγωγήσουμε αυτή. Είναι 2 τρίτα. Η παράγωγος του χ τρίτης είναι 3 χ δευτέρας. Μείον 3 επί την παράγωγο του χ δευτέρας που είναι 2 χ. Και η παράγωγος του 4 χ που είναι 4. Επί ελέν χ συν 2 τρίτα χ τρίτης μείον 3 χ δευτέρας και 4 χ. Η παράγωγος του ελέν χ. Η παράγωγος του λογαριθμού είναι πόσο? 1 προς χ. Κινούμε πιστά και σύμφωνα με τους κανόνες. Μία. Κάτσε εδώ, τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι, παιδιά. Το 3 με το 9 μπορούμε να τα απλοποιήσουμε και κάτω να μείνει ένα 3. Αν έχουμε 11 τρίτα, χ τετράγωνο. 6 επί 2, 12 χ, μείον 10. Οπότε, παιδιά, για να δούμε. Τα τριάρια μπορούν να φύγουν, άρα έχουμε 2 χ δευτέρας. Μείον 3, 2, 6 χ και 4 επί ελέν χ. Το εδώ, άμα πάμε και κάνουμε επιμεριστική με το 1 προς χ, θα γίνει συν 2 χ τρίτης προς 3 χ, μείον 3 χ δευτέρας προς χ και 4 χ προς χ, μείον 11 χ δευτέρας τρίτα και 12 χ μείον 10. Έχει λίγο δουλίτσα, αλλά βλέπετε οι πράξεις πηγαίνουν όμορφα και στρωτά. 2 χ δευτέρας μείον 6 χ και 4 επί ελέν χ, συν 2 χ τετράγωνο τρίτα, το τρίτης με το χ αφαιρούνται οι εκθέτες 3, βγάζω 1 και κάνει 2, χ δευτέρας με χ στην πρώτη ώρα θα κάνει ένα 3 χ και τα χ απλοποιούνται και κάνει 4, μείον 11 χ τετράγωνο τρίτα και 12 χ μείον 10. Κάτσε, παιδιά, τώρα, μήπως αυτή μπορούμε λίγο να τη μαζέψουμε. Για να δούμε. 2 χ δευτέρας μείον 6 χ και 4 επί ελέν χ. Τα χ δευτέρας πώς είναι? 2 χ δευτέρας, βγάζω 11 χ δευτέρας, είναι μείον 9 χ δευτέρας τρίτα.
Μείον 3 και 12 μας κάνει πόσο, 9 χ. 4 βγάζω 10, μας κάνει μείον 6. Το μαζέψαμε αρκετά, ε. Άρα έχουμε 2 χ δευτέρας μείον 6 χ και 4 επί ελέν χ, μείον 9 δια 3, 3 χ δευτέρας και 9 χ μείον 6. Παιδιά, αυτό μπορούμε να το μαζέψουμε κι άλλο, γιατί από εδώ μπορείτε να βγάλει κοινό παράγοντα το 2. Άρα μέσα να μείνει 2 χ δευτέρας μείον 3 χ και 2 επί ελέν χ. Και από τα άλλα μπορούμε να βγάλουμε, επειδή και το 3 και το 6 και το 9 είναι πολλαπλάσια του 3, άμα βγάλεις το μείον 3 απ' έξω, μέσα θα μείνει χ δευτέρας μείον 3 χ και 2. Άμα κάνεις επιμερίστηκε, το επαληθεύεις. Άρα, αφού έχουμε κοινό παράγοντα το χ τετράγωνο μείον 3 χ και 2, εάν το βγάλουμε απ' έξω, σαν κοινό παράγοντα, τι θα μείνει. Από εδώ θα μείνει το 2 ελέν χ και από το άλλο θα μείνει το πλη 3. Καλύτερο δεν είναι έτσι, δεν είναι πιο κομψό. Λοιπόν, για να αποφαθούμε λοιπόν ως προς τη μονοτονία. Λοιπόν, τι έχουμε μάθει, παίρνουμε την πρώτη παράγω και τη μηδενίζουμε και βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία. Λοιπόν, επειδή έχω το απολαπλασιασμό, παιδιά, και είναι γινόμενο, σημαίνει ή το ένα θα είναι 0 ή το άλλο θα είναι 0. Δηλαδή, ή το χ τετράγωνο μείον 3 χ και 2 θα είναι 0, το οποίο, παιδιά, είναι τώρα μία δευτεροβάθμια εξίσωση. Εάν το πάτε με διακρίνουσα, θα είναι 9 βγάζω 8, δηλαδή 1. Άρα οι λύσεις είναι μείον β συν πλη ρίζα δέλτα δια 2α, άρα 3 συν πλη 1 δια 2, 4 δια 2, 2, 2 δια 2, 1. Η λύση θα είναι το 2 και το 1. Τώρα κάποιος μπορεί να το πάει παιδί και με άλλο τρόπο από τις λύσεις που μας έχετε στείλει. Μπορείς φερειπίν το 3χ να το χωρίσεις σε 2χ και 1χ. Έτσι λοιπόν, από τα δύο πρώτα, άμα βγάλεις το χ κοινό παράγοντα μέσα, θα μείνει χ μείον 2. Και το άλλο όμως είναι το αντίθετο, μείον 1 φορές το χ μείον 2. Άρα, αν βγάλεις κοινό παράγοντα το χ μείον 2, μέσα θα μείνει χ μείον 1. Άρα, για να κάνει αυτό 0, τι σημαίνει, ή όπου χ θα βάλεις το 2, ή όπου χ το 1, για να μην δανειστούν οι παρενθέσεις. Το ίδιο είναι, παιδί, όπως και να το κάνετε. Άρα, τσιμπήσαμε δύο λύσεις από εδώ. Το άλλο σενάριο τώρα, παιδιά, ποιο είναι, είναι η άλλη παρένθεση να κάνει 0, που σημαίνει το ελέν χ να κάνει 3 δεύτερα. Παιδιά, ουσιαστικά, αν το αντιστρέψει αυτό εδώ, τι θα είναι, ότι το ελέν είναι ο λογαριθμός με βάση το ι, έτσι. Ότι το χ είναι το ι στην 3 δεύτερα. Εντάξει. Αυτό, παιδιά, κρατήστε το και σαν μία μικρή μόντα. Όταν έχεις ελέν, το ελέν είναι ο λογαριθμός με βάση το ι. Ελέν του α ίσο με β, ισοδύναμα, είναι, εκφράζει ποια εξίσωση, Βαγγέλη, ότι α μας κάνει a στη β. Και από εκεί, παιδιά, προέκυψε η ανάγκη του λογαριθμού. Η ανάγκη του λογαριθμού προήλθε από την ανάγκη να λύσουμε μία εξίσωση με άγνωστο τον εκθέτη. Πώς βρήκαν λοιπόν οι αρχαίοι τον τρόπο για να βρίσκουν τον άγνωστο εκθέτη μιας εξίσωσης? Βρήκαν το β, είναι ο λογαριθμός με βάση το ι, δηλαδή τη βάση της δύναμης, που μπορεί να μείνει το ι να είναι οποιοσδήποτε αριθμός, του αριθμού που έχεις εδώ πέρα, σαν αποτέλεσμα. Εντάξει. Λοιπόν, πού να κάνουμε πριν αναλυτική κουβέντα πάνω σε αυτό, έτσι, ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, άρα παιδιά, οι λύσεις της εξίσωσης είναι το 1, το 2 και το ι στην 3 δεύτερα. Το ι κατά προσέγγιση είναι το 2,71, είναι ο περίφημος αριθμός του Euler. Εντάξει. Άρα παιδιά, πότε μηδενίζεται πρώτη παράγωση, να αναγράψουμε, όταν το χ είναι 1 ή 2 ή το ι στην 3 δεύτερα, στην ανάμεση. Εντάξει. Ωραία. Αυτές, παιδιά, οι τιμές, εντάξει, είναι οι τιμές ουσιαστικά που η συνάντησή μας ενδέχεται να αλλάζει συμπεριφορά, δηλαδή από αύξουσα να γίνεται φθήνωσα ή το ανάποδο. Το τι σημαίνει όμως συγκεκριμένα, θα μας το αποσαφηνίσει στο πινακάκι που θα κάνουμε για το πρόσημο της πρώτης παραγωγού. Λοιπόν, το χ λόγω λογαρίθμου παίρνει μόνο θετικές τιμές, είναι περιορισμός για το λογαριθμό, άρα το χ κυμαίνεται 0 έως συνάπειρο και βάζουμε με τη σειρά τις λύσεις που βρήκαμε, το 1, το 2, για το ι στη 3 δεύτερα, εάν κάποιος το κάνει στην αριθμομηχανή, βγαίνει, πόσο βγαίνει περίπου,
Ή στην 3 δεύτερα ή στην 1,5 βγαίνει 4,48. Ή στο 4,5, έτσι. Αλλά είναι πιο μετά το 2. Οπότε, τι πρόσημο έχει αυτή εδώ η παράγωση για κάθε ένα υποδιάστημα. Κάτσε να τα πάρουμε κομμάτι-κομμάτι. Το χ τετράγωνο μείον 3 έχει και 2. Δεύτερο βάθμο. Αυτό που είδαμε ότι μηδενίζεται για την τιμή 1 και για την τιμή 2, που είναι η λύση της εξίσωσης. Λοιπόν, κοιτάξτε παιδιά, αν εσείς πάρετε μία δοκιμαστική τιμή από το 0 μέχρι το 1, πάρε εσύ το 0,5. Αν βάλεις εδώ που έχει το 0,5 και κάνεις την πράξη στην αριθμομηχανία, θα πάρεις ένα αποτέλεσμα θετικό. Άρα εδώ μπαίνει σύν. Μετά πάρε το 1 μέχρι το 2, πάρε το 1,5. Αν βάλεις όπου έχει το 1,5 εδώ και κάνεις την πράξη, θα πάρεις ένα αποτέλεσμα αρνητικό. Και πάει λέγοντας για τα υπόλοιπα, με δοκιμαστικές τιμές. Υπάρχει βέβαια και ο κανόνας που ισχύει για τα δευτεροβάθμια, ότι μεταξύ των δύο λύσεων μπαίνει πρόσημο αντίθετο από αυτό του α. Άρα, αφού το α που είναι ο συντελεστής του τετράγωνου είναι θετικός, το αντίθετο είναι το αρνητικό. Λέμε. Και έξω από τις ρίζες, δηλαδή αριστερά του 1 και δεξιά του 2, μπαίνει πρόσημο ίδιο με το α. Ίδιο. Εντάξει, άρα σύν. Παίξτε παιδιά όπως θέλετε και με δοκιμαστικές τιμές και όπως θέλετε, το ίδιο. Λοιπόν, άρα ξέρουμε το πρόσημο αυτούνο. Πάμε τώρα να μάθουμε το πρόσημο αυτούνο. 2 ελέγχει μείον 3. Λοιπόν παιδιά, πάτε τι μου λες εδώ πέρα. Πάτε. Από το 0, αυτή πρώτα απ' όλα μηδενίζεται στο ίστι 3 δεύτερα. Άρα βάμε κυκλάκια. Πάτε μία τιμή από το 0 μέχρι το 1, πάτε το 0,5. Άμα κάνεις 2 ελέν του 0,5 μείον 3, δεν κάτσε να το δούμε, μου παιδεύει έτσι. Εντάξει, είναι 2 φορές επί τι ελέν, 2 φορές ελέν του 0,5 κλείνει παρένθεση μείον 3. Τι βγάζει, μείον 4,38. Άρα τι προέκυψε, αρνητικό πρόσημο. Εντάξει, παίξτε. Μετά, άμα δοκιμάζει για τις άλλες περιοχές να πάρεις και εδώ από μία τιμή, από το 1 μέχρι το 2, πάρε το 1,5. Θα σου βγει τι, αρνητικό. Και εδώ, από το 2 μέχρι το 4,5, πάρε μία τιμή του 3. Αν βάλεις 2 ελέγχου του 3, μείον 3, θα σου βγάλει το κομπιουτεράκι ένα αποτέλεσμα, τι, αρνητικό. Οπότε το άλλο αντίστοιχα σύνθημα. Οπότε, για να δούμε τώρα και με το γινόμενο τι συμβαίνει. Η F τόνος είπαμε ότι μηδενίζεται και στο 1 και στο 2 και στην 3 δεύτερα. Λοιπόν, για να δούμε. Η F τόνος είναι το γινόμενο αυτό το 2, το γινόμενο. Άρα, αν το 1 είναι συν και το άλλο πλην, συν επί πλην, κάνει πλην. Αν το 1 είναι πλην και το άλλο πλην, το γινόμενο τους είναι θετικό, πλην επί πλην συν. Αν το 1 είναι συν και το άλλο πλην, συν επί πλην πλην, και αν και τα 2 είναι θετικά, πάει συν. Οπότε, παιδιά, κοιτάξτε, από αυτή τη συμπεριφορά καταλαβαίνουμε τι. Αν η συνάντηση βγάζει αρνητική παράγω, σημαίνει ότι η συνάντηση τραβάει την κατηφοριά, φθήνουσα. Εδώ που έχει θετική παράγω, σημαίνει ότι είναι αύξουσα. Εδώ που έχει αρνητική παράγω, σημαίνει ότι η συνάντηση είναι φθήνουσα. Και εδώ που έχει θετική παράγω, σημαίνει ότι είναι αύξουσα. Δηλαδή, παιδιά, το γράφημα της συνάντησης θα πηγαίνει κάπως έτσι, άμα το δείτε. Πέφτει, φτάνει στα υπόγεια που είναι για χ ίσον 1, άρα για χ ίσον 1 φτάνει στο χαμηλότερο αποτέλεσμά της. Μετά ξανατραβάει την ανηφοριά, φτάνει στο πικ, στο μέγιστό της που είναι για χ ίσον 2, άρα για χ ίσον 2 η συνάντηση δίνει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα, ξανακάνει βουτιά κάτω και φτάνει στα έγκατα, στο ελάχιστο, για την τιμή χ ίσον ή στην 3 δεύτερα δίνει το ελάχιστό της, και μετά προς τη δόξα τραβά, ξανά ανηφόρα. Αυτή είναι παιδιά η μονοτονία της συνάντησης, ότι στα διαστήματα από 0 μέχρι 1, από 0 μέχρι 1 και από 2 μέχρι ή στην 3 δεύτερα την φθήνουσα, ενώ στα άλλα διαστήματα που έχει την θετική παράγω όπως εδώ όπως και εδώ, δηλαδή από 1 μέχρι 2 και από ή στην 3 δεύτερα και πάνω, από 1 μέχρι 2 και ή στην 3 δεύτερα και πάνω, η συνάντηση αύξησε. Και αυτό παιδιά, δείτε το και σαν γράφημα. Δείτε παιδιά μου, δείτε το γράφημά μας εδώ, τι κάνει.
Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο πώς πάει. Ξεκινάει, είναι φθήνουσα. Φτάνει εδώ στα έγκατα που είναι για χίσον ένα. Νομίζω τα ίδια έχουμε βγάλει, έτσι. Ξεκινάει φθήνουσα. Φτάνει εδώ στα έγκατα που είναι για χίσον ένα που έχουμε βάλει εδώ. Και μετά τι κάνει, αυξάνει η κυρία. Αυξάνει, οπ, φτάνει εδώ στο μέγιστο της. Αυτό το μέγιστο τι είναι, για να πατήσουμε λιγάκι την κουκίδα. Είναι για χι ίσον 2. Να βλέπετε, για την τιμή χι ίσον 2, έτσι, δίνει μια μεγαλύτερη τιμή από ό,τι ήταν πριν. Άρα, για χι ίσον 2 φτάνει εδώ, τι, ανεβαίνει και φτάνει στο max. Και μετά ξαναρχίζει πάλι βουτιά, ξανά, φθήνει, έτσι. Φθήνει, φτάνει σε αυτό εδώ το σημειάκι. Ποιο σημειάκι είναι αυτό εδώ, το A στη 3 δεύτερα, το οποίο όσο κάνει Βαγγέλη αυτό εδώ, περίπου 4,5, έτσι, δηλαδή, εδώ είναι το 4,5 και μετά τσου, ξαναυξάνε. Να, κατεβαίνει εδώ, φτάνει στο 4,5 το A στη 3 δεύτερα και μετά αύξα. Μία εικόνα, αγαπητοί μου φίλοι, χίλιες λέξεις για τη μονοτονία της συνάντησης της συγκεκριμένης. Να έχετε όλα τα καλά του Θεού και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.